Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο 7ο τεύχος της Βασίλισσας στον Άλλη. Μιλάμε πάντα για τη Λάνσια Στράτος. Ένα διφχάκι που το έχω λίγο καιρό, αλλά δεν πρόλαβα να το ετοιμάσω. Λογικά μένει για Παρασκευή. Οπότε να ευχηθώ και καλό που σου κου σε όλους. Λοιπόν, τι έχουμε. Εδώ βλέπω μικρούτσικα πραγματάκια εδώ. Και ευτυχώς πίσω μας δείχνει τι θέλουν. Οπότε έχω φέρει λίγο πολύ. Α, έχουμε και εδώ έτσι ένα κομμάτι που σαν γρίλια ή το προστατευτικό. Τέλος πάντων μπροστά, πίσω μας δείχνει ότι μάλλον ενώνουμε εκείνο το κομμάτι που είχαμε την μάσκα, πώς το έλεγε, το μπροστά το ρίγχος, το μπροστά ενώνουμε με το καπό ή το μπροστινό κομμάτι τέλος πάντων. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον εδώ μου αρέσει όταν έτσι την τελευταία σελίδα δείχνουν τι έχει, μπορείς να δεις, για να ξέρω να φέρω και τα ανάλογα πράγματα. Φαντάζομαι έχω φέρει τα δύο κομμάτια, το σαν καπό που είναι τέλος πάντων, το καπό ή όπως μπορούμε να το πούμε το μπροστά κομμάτι και το ρίγχος που είχαμε και εδώ θα βάζουμε. Θα τον ντύνουμε με μικροπραγματάκια. Από ό,τι βλέπω εδώ έχει διάφορα πραγματάκια. Ναι. Α, βίδες βλέπω. Μπόλικες έχουμε. Οπότε θα έχουμε και σφιξίματα και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Θα δούμε όμως για να κάνουμε πρώτα μία βόλτα. Με τέρματα γκάζια η Λάνσια πριν τη Στράτος. Α, πριν τη Στράτος τι γινόταν. Όχι, ο Βιντσέντζο Λάνσια και αυτά. Ωρέλια και D50. Πληροφοριούλες για πιο πριν τέλος πάντων. Τη Λάνσια Στράτος στο Μαζαράφι. Μάλιστα, ναι, και μόλις μία σελίδα. Έχουμε μία σελίδα Μαζαράφι κάτι και μετά ξεκινάμε στην αρμολόγηση. Οπότε θα έχουμε, λογικά εδώ θα έχουμε αρκετή δουλίτσα. Μάλιστα. HF, ένα αξιόπιστο σήμα, το σήμα του προφήτη της μάσκα, την ένδειξη Hi-Fi, Φλάβια και Φούλβια, αυτοκίνητα και πιλότη. Ναι, έχουμε αρκετά πραγματάκια. Α, αυτά έχουν διαφορά. Μεταξύ τους 2 και 3 βλέπω. Ω, θα κάνουμε δουλίτσα τώρα που μπαίνει το καθένα. Έχει εδώ δουλίτσα, μάλλον. Οπότε θέλω να ανοίξω τα κομμάτια για να δούμε τι. Γιατί βλέπω έτσι αρκετά ψηλολόγια. Τώρα εκεί να παίζει να είναι τα flash ή πάντα ανακλαστικά. Ναι, ανάβουνε, δεν ξέρω. Στα μάχη τουλάχιστον δεν ξέρω αν ανάβανε εδώ. Δεν νομίζω, δεν τα βλέπω να ανάβουν εκεί ιδιαίτερα. Θέλω όμως να τα βγάλω μια όλα. Και τώρα εντάξει, φαντάζομαι όπως είναι μικρούτσικα τα μισά θα τα χάσουμε. Να ήδη κάποια ξεκίνησαν να ρολάρουν προς τα δεξιά, αριστερά και αυτά. Έλα. Εδώ δεν πρέπει να είναι κομμάτι αυτό το μικρούτσικο, όχι. Αυτά είναι μέσα στη ζελατίνα, αλλά έβλεπα εδώ ένα τέτοιο και έλεγα μην είναι κομμάτι. Όχι, τώρα νομίζω ότι τα βγάλαμε όλα. Εγώ κρατάω μέχρι και την καρτούλα. Μέχρι και αυτή την καρτούλα. Για να δούμε εδώ να ξεχωρίσουμε τι έχουμε από βίδες και τέτοια. Όπου βλέπω AP. Ευτυχώς όλες εύκολες θα σφίξουν σε πλαστικό. RP. Εδώ μόλις μία βίδα. Ναι, θα κάνουμε και RP, θα κάνουμε και role playing αυτό. Πώς το λέει αυτό, λεπτομέρειες του ρίγχου είναι αυτές και αυτό κάτω γρίλια, εντάξει, είναι όντως μεγάλη, είναι μεταλλική, λεπτόμεταλλο, προσοχή μην το τσαλακώσει κανένα σκεφά, τώρα εγώ το βγάζω για να το έχουμε έξω, τώρα δεν ξέρω πόσο σοφό είναι αυτό, μην το χάσουμε οτιδήποτε και έχουμε και δύο αυτοκόλλητα σαν ταινίες και αυτά, αυτά εδώ τώρα κάτι σαν φώτα πες να είναι και αυτά, αλλά δεν τα βλέπω να ανάβουν και ιδιαίτερα ή να θέλει κάτι συγκεκριμένο. Σαν πρώτο βήμα μας δείχνει να παντρεύουμε αυτά. Σαν πρώτο βήμα μας δείχνει απλά να παντρεύουμε αυτά. Okay, το πορτοκαλί κομμάτι που είναι σαν ανακλαστικό ή σαν flash δεν θέλει κάτι ιδιαίτερο γιατί δεν έχει αριστερό δεξί. Το άλλο. Α, έλα εντάξει, έχουν και την ένδειξη πάνω. Βλέπετε, μας γράφει R και λογικά το άλλο θα έχει και το left. Ωραία. Στο πρώτο βήμα απλά κουμπώνουμε αυτά. Απλά παντρεύουμε αυτά τα κομμάτια. Αυτό τώρα τι να είναι, 4. Αυτά είναι τα flash. Αριστερό, flash, δεξί, flash. Ναι, αυτά είναι όντως τα flash. Όπου εντάξει, δεν θα ανάβουν και αυτά. Υπάρχουν πάνω στο μοντέλο μας, θα είναι, θα φαίνονται σαν λεπτομέρειες, αλλά δεν θα ανάβουν ή κάτι τέτοιο. Και αυτά μπαίνουν στο ρίγχος ή στο πάνω κομμάτι. Όχι, στο πάνω κομμάτι μπαίνουν. Στο, όπως φαίνεται, εισάγεται το κάλυμα flash, το flash στη βάση του. Ναι, 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 παραλάβετε το ίδιο. Οκ. Okay. Με το αριστερό flash. Εδώ θα μπει το δεξί. Οπότε εδώ θα μπει αυτό που γράφουμε άρα, όπως έχουμε το κομμάτι το μεγάλο τέλος πάντων του καπού, αν μπορώ να το πω έτσι. Εδώ θα μπει το δεξί flash και μας δείχνει πως θα μπει. Εντάξει, θέλουμε να βλέπουμε να γράφει R. Έτσι, προσοχή να δείτε την ένδειξη R. Και απλά θα το κουμπώσουμε. Γιατί δεν βλέπω να κουμπώνει όμως καλά. Έλα, θέλει προσοχή. Γιατί έχει μόνο δυο πυράκια και θέλει προσοχή πως θα το πιέσει κάποιος. Μην μπει μόνο το ένα και το άλλο δεν μπει και αυτά ή δεν κάτσει καλά. Και μη σπάσει. Τώρα, δεν ξέρω, δεν μου άρεσε και ιδιαίτερα όπως έκατσε. Μου φαίνεται λίγο να εξέχει, αλλά όσο το πιέζω προς τα μέσα, άλλο να κουμπώσει δεν φαίνεται. Οπότε για να μην το σπάσουμε, να μην σπάσουμε τα πυράκια, εντάξει, όχι ότι εύκολο κομμάτι είναι. Μετά βάζεις λίγη κόλλα, εδώ το κολλάς.
Αλλά τέλος πάντων, βλέπετε έχει μόλις δύο τρύπες. Και από την άλλη μεριά βάζουμε το L. Το αριστερό είναι έτσι μέσα λίγο σχετικά χωνευτό. Έλα. Γιατί μπήκε μόνο το ένα, ναι. Αυτό γιατί μου φαίνεται ότι μπήκε καλύτερα. Απλά το φοβάμαι λίγο. Γιατί είναι πλαστικό. Να μην μου σπάσει. Ναι, νομίζω το ένα μπήκε λίγο καλύτερα από το άλλο. Αλλά οι λεπτομέρειες είναι αυτές. Εδώ τα φλας. Τα φλας μπήκαν. Το αριστερό και το δεξί. Εύκολα κουμπωτά. Δεν έχει ούτε κάποιες βίδες ούτε κάτι ιδιαίτερο. Αυτό τι κομμάτι είναι. Ναι, αυτά τα έχουμε έτοιμα ακόμα. Να μας μπερδεύουν λίγο οι οδηγίες εδώ. Γιατί αυτά πρέπει να είναι αυτά τα κομμάτια. Αλλά αυτά είναι έτοιμα κομμάτια. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε τώρα αυτό το αριστερό και το δεξί. Εντάξει, εδώ μπορεί να έχει τέτοιο, θέλει λίγο κόψιμο και αυτά. Αλλά εδώ εμείς τα έχουμε έτοιμα κομμένα. Τα κομμάτια αυτά δεν μας χαλάει καθόλου αυτό. Και αυτά που θα μπουν. Α, αυτά θα μπουν σε αυτό. Αυτά, ναι, αυτά θα μπουν σε αυτό. Ω, μέσα εδώ. Μέσα αυτές τις τρύπες είναι να μπουν. Απλά ποιο είναι. Εδώ τι έγινε. Πω, εδώ παίζει να το χτύπησα κάποιο και να το γρατζούνισα. Ναι, ρε φίλε. Εδώ παίζει να το βρήκα κάποιο και να το γρατζούνισα. Και εδώ μπροστά τι θα μπει. Πω, μη σας πω να το ξανάπαιρνα αυτό. Εδώ θα μπει κάτι μπροστά. Θα μπει, ναι. Εδώ πάνω παίζει να μπει η πινακίδα. Α, θέλουμε μάλλον και την πινακίδα. Εδώ κάτω τι είναι να μπει τώρα. Γιατί εδώ το βλέπω ότι το έχω φάει. Όπως θα μπει αυτό πάνω. Και αυτό δεν το θυμάμαι. Τώρα ή εγώ κάπου το βρήκα και το γρατζούνισα ή... Αλλά τι θα μπαίνει τώρα εδώ. Εδώ θα μπαίνει η πινακίδα πάνω. Οπότε θα το κρύβει. Εδώ θα μπαίνει η πινακίδα, οπότε θα το κρύβει. Δεν έχουμε θέμα, αλλά δεν έχω φέρει την πινακίδα. Την πινακίδα δεν πέβλεψα. Οπότε μισό κάνω μια παύση να φέρω λίγο την πινακίδα για να συνεχίσουμε. Έφερα την πινακίδα, όπου αυτή θα το κρύψει αυτό. Και δεν θέλω να φαίνεται, ναι, το κρύβει. Το κρύβει αρκετά. Εντάξει, πώς έγινε τώρα εκεί αυτό. Δεν ξέρω αν το βρήκα κάπου εγώ ή. Εντάξει, ήταν σιγά σιγά να ανοίξει. Αυτά τώρα, όπου έτσι μας τα δείχνει, αυτά δεν βλέπω να έχουν κάποια ένδειξη πάνω, αριστερό και δεξί. Εντάξει, και να τα είχε σε σπρού, σε κομμάτι και να έπρεπε να τα κόψουμε εμείς, δεν θα με χάλαγε. Αλλά οκ, okay, γιατί αν είχαμε το κομμάτι. Θα μας έλεγε ποιο είναι το αριστερό και το δεξί. Πάνω στο σπρού, στη φωτογραφία, φαίνεται ποιο είναι το αριστερό και το δεξί. Εδώ δεν φαίνεται. Οπότε τώρα πρέπει να παίξουμε μπάλα. Να το καταλάβουμε από τις φωτογραφίες. Ποιο είναι ποιο, ναι. Βλέπετε εδώ πάνω που έγραφε L και R. Όπως μας τα βάλαν όμως τώρα μέσα αυτή, δεν γράφει ιδιαίτερα. Αυτό πρέπει να είναι κομμάτι από την μπογιά, από το ρίγχος. Τέλος πάντων, τώρα μικρά είναι αυτά. Πόσο θα φαίνονται. Αυτά είναι να μπουν μέσα εδώ. Απλά πώς το βάζει τώρα. Αυτό να εξέχει που έχει ένα πιο χοντρό κομμάτι σαν τείχωμα. Αυτό το τείχωμα να είναι από την μέσα μεριά. Όχι από τη μεριά της γρίλιας. Οπότε φαντάζομαι αυτό γιατί βλέπω ότι έχει και από μέσα, είναι πιο μέσα ο πύρος. Και για αν αυτό το πιο χοντρό κομμάτι είναι από τη μεριά, από τη μέσα μεριά της γρίλιας, είναι να μπουν κατά αυτόν τον τρόπο. Πω και πώς θα βάζουμε τώρα αυτά ρε φίλε μέσα εδώ. Θα βάλουμε τσιμπίδα. Μάλλον θα χρειαστούμε εδώ τσιμπίδα. Εδώ μάλλον θα χρειαστούμε τσιμπίδα. Τώρα θα δοκιμάσω με το χέρι μπας και καταφέρω να το πατήσω. Αλλά είναι ζώρικο κομμάτι και μην νομίζω ότι η τσιμπίδα θα βοηθήσει ιδιαίτερα και θα τα ρατζουνίσουμε κιόλας. Με ποια τσιμπίδα μου εγώ τώρα να παίξω μπαλίτσα με τη στάμια. Να παίξω με την πιο κλασική που χρησιμοποιούμε. Γιατί δεν θέλω να τα γρατζουνίσω ιδιαίτερα αυτά. Ή να μπουν μέσα εδώ. Στην μέσα τρύπα. Βλέπετε. Και πώς τώρα εδώ. Θα είναι λίγο περίεργο. Ή τουλάχιστον άμα ξεκινήσει μια να παίρνει. Αν ξεκινήσει μια να μπαίνει. Μάλλον μετά το πιέζουμε λίγο με το χέρι. Απλά θέλει προσοχή να ξεκινήσει κάποιος να το βάζει. Και τώρα εδώ θα τα γρατζουνίσουμε όλα. Με το χέρι πού να μπει το χέρι μέσα κύριες. Είναι μικρό κομμάτι και είναι έτσι χωμένο περίεργα. Δύσκολο να μπει το χέρι. Αυτό θέλει, έχει τσιμπίδες όπου μπροστά για τέτοιες δουλειές είναι με λάστιχο. Έχει τσιμπίδες. Αλλά όχι ότι κάποιος μπορεί να κάνει αυτή την πατέντα μόνος του. Α, μπήκε ρε. Και μπήκε και εύκολα, εντάξει. Όχι, η τρύπα ήταν κομπλέ. Ευτυχώς μπήκε εύκολα. Άμα βρει κάποιος την τρύπα κατευθείαν, μετά θα μπει κομπλέ. Κάνουμε το ίδιο και από την άλλη μεριά. Εγώ πάω, είπα αυτό που βάσει της εικόνας να είναι αυτό το κομμάτι
Από μέσα το κομμάτι που έχει λίγο σαν τείχωμα, σαν πόμολο πόρτας φαίνεται αυτό, σκεφτείτε το. Να είναι από μέσα. Αλλά ναι, δεν θέλει να κάτσει στην τσιμπίδα. Αυτό είναι λίγο, είναι λίγο τρίκι κομμάτι. Το πατάει η τσιμπίδα και το διώχνει, δες το. Ενώ το άλλο το πιάσαμε μία χαρούλα, αυτό λίγο θα μας κάνει κόνξες. Αλλά έκανε να μπει, το άλλο από την ώρα που μπήκε και μετά, έκανε να μπει στην τρύπα, ήταν πάρα πολύ κομπλέ. Μπήκε δηλαδή εύκολα, τώρα αυτό δεν θέλει να μας βυθίσει και τόσο. Ένα τώρα που βρήκαμε τρύπα κάναμπις, ναι αυτό, η τρύπα είναι, πρέπει να είναι λίγο πιο μεγάλη. Και άμα κάνει να μπει μια, να πιάσει την τρύπα, είναι πιο κομπλέ και απλά μετά εντάξει, τώρα με το χέρι το πιέζω για να μην το βγάλω, μην το ρισκάρω και το βγάλω με την τσιμπίδα. Οπότε ναι, έχει μπει και αυτό. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Αν το βλέπω καλά στις φωτογραφίες, αυτό που έχει σαν τείχομα πρέπει να είναι προς τα μέσα. Προς το πράσινο κομμάτι τέλος πάντων, όχι προς την γρίλια. Αν το βλέπω καλά, γιατί δεν έχουμε την ένδειξη αριστερό-δεξί, λόγω του ότι λείπει, δεν είναι πλέον σε σπρούς όπως ήταν τα άλλα. Και εδώ έχουμε κάτι σαν φώτα. Όπου και αυτά δεν θα φωτίζουν ιδιαίτερα, είναι πιο διακοσμητικά. Απλά τα παντρεύουμε με το κρύσταλλό τους. Okay. Και αυτό φαντάζομαι θα μπει στις δίπλα τρύπες. Αυτό φαντάζομαι θέλει να μπει, ναι. Αυτό είναι όντως να μπει στις δίπλα τρύπες εδώ τις μεγάλες. Δεν έχουμε αριστερό και δεξί εδώ. Και αφήνει τέτοια λεπτομέρεια, αλλά αυτό πιστεύω με το χέρι να μπει. Αυτό πιστεύω να μην θέλει τσιμπίδες και τέτοια. Η κοίτα από αυτό ζορίζει τρύπα, ρε. Ενώ νομίζω είμαστε στην τρύπα. Α, ναι, ζορίζει γιατί έχει συγκεκριμένο τρόπο που θα μπει για να μην βγαίνει, να μην γυρνάει. Έχει συγκεκριμένη οποία, βλέπετε, δεν είναι ένα στρόγγυλο. Έχει συγκεκριμένο τρόπο που θα μπει. Και αυτό θα μας ζορίσει ιδιαίτερα. Να έχει τώρα μπήκε από τη μια μεριά. Οκ. Okay. Η οποία του δεν είναι απλά ένα στρόγγυλο, έτσι βλέπετε. Έχει την καμπύλη πάνω και κάτω, έχει γραμμή. Έχει συγκεκριμένη οποία για το πώς θα το βάλει κάποιο αυτό μέσα. Και okay, για να μην γυρνάει, τώρα το έκανα αυτό για να μπει πιο ασφαλεία μέσα, δεν ξέρω. Αλλά θα είναι λίγο πιο δύσκολο στο να το βάλει κάποιο. Τώρα το άλλο το βάλαμε σχεδόν κατά τύχη, μην νομίζετε. Θέλει να το βρει κάποιο. Ποια είναι, γιατί είναι μικρά, είναι χωμένα μέσα εδώ. Έλα, μπήκε και αυτό. Είναι χωμένα μέσα εδώ και θέλει τσιμπίδες ή σίγουρα άλλα χέρια. Λοιπόν, τώρα που μπήκε και αυτό, τώρα μας λέει να βάζουμε πάνω εδώ την τη γρίλια. Η οποία γρίλια έχει συγκεκριμένο τρόπο που θα μπει. Άρα, ούτως ή άλλως καλύπτει και το. Η γρίλια εδώ καλύπτει και αυτό. Απλά τώρα εδώ θα χρειαστεί αρκετές βίδες. Πόσες βίδες θα χρειαστεί τώρα εδώ, OP και όλες οι άλλες τι θα είναι. Κάτσε ρε, δεν μας λέει τι θα είναι οι άλλες βίδες. Ή δεν βάζει καν βίδες ακόμα. Δεν βάζει το ζυζό, τις βίδες βάζει στο τέλος. Οι βίδες βάζει στο τέλος OP. Οπότε όπως είναι τώρα αυτό, βάζουμε μία OP πάνω και κάτω τι μας δείχνει να βάζουμε. Κάτω μας δείχνει να βάζουμε RP από τη μέσα μεριά όμως. Γιατί, α όχι, έρχεται η ώρα της πινακίδας ρε, ναι. Λοιπόν, όχι, πρώτα κάνουμε αυτό. Πρώτα βάζουμε αυτήν εδώ με μία OP στην πάνω. Μόνο στην πάνω τρύπα, παιδιά. Τώρα προσοχή εδώ. Και είναι οι μικρές οι OP, είναι πολύ μικρές βιδούλες, τα πολύ μικρά βιδάκια. Πώς θα να βγάλω. Θα βγάλω τώρα τόσα. Εγώ βγάλω ακόμα ένα, βγάλω ακόμα ένα γιατί νομίζω τόσες είναι σύν τη μία. Θα αφήσω μία μέσα στο σακουλάκι. Και θα δούμε μετά πόσες θα περισσέψουνε. Για να μην περισσεύουν, γιατί τώρα είναι τόσο μικρή και έχει πάνω αυτή την, αυτό που κολλάει. Οπότε τώρα θέλουμε μία όπη και πιο κατσαβίδι να πάρω το πιο μικρό που μας έδωσε. Γιατί η Λάνσια μας είχε δώσει δύο κατσαβίδια, το ένα με ένα κλικ πιο μικρό κεφάλι για αυτές τις πιο μικρές βιδούλες. Λοιπόν, και τώρα αυτό έχει καλή κακιά μεριά, δεν νομίζω. Δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερη διαφορά στην μεριά. Οπότε εγώ απλά θα το βάλω. Και θέλουμε μόνο μία βίδα σε πρώτη φάση εδώ. Στην πάνω τρύπα, έλα ρε το γρατζούνισα. Γρατζούνισα τη γρίλια, παίζει. Εντάξει, μετά που θα μπουν και άλλες βίδες θα το φέρουν αυτό γιατί okay, είναι πιο εύκαμπτο. Είναι μαλακό πλαστικό. Και εδώ γιατί ρε. Δεν μου σφίγγει τη βίδα. Τι και αυτό το κατσαβίδι θέλει ειδική τέτοια. Είναι μικρή τρύπα, ναι. Τώρα μπήκε, αλλά δεν μου σφίγγει ιδιαίτερα την βίδα. Έχουμε πιο μικρό κατσαβιδάκι. Έχουμε το άλλο από το Bismarck. Εδώ, βάλαμε τη μόλις μία. Και τώρα μας θέλει να βάζουμε την πινακίδα. Ω, κρύφτηκαν εδώ, δεν φαίνεται τίποτα. Τώρα μας θέλει να βάζουμε την πινακίδα. Η πινακίδα,
Φαντάζομαι και αυτή θα έχει συγκεκριμένο τρόπο που θα μπει, όπως είναι πάνω. Ναι. Να μου πεις τι θα τη βάλεις ανάποδα την πινακίδα. Αφού γράφει και τα γράμματα και αυτά. Το φέρνουμε εδώ. Έλα. Την κουμπώνουμε και αυτήν εδώ μια καλά. Και βάζουμε από τη μέσα μεριά που τη θέλει την RP. Μια RP, α, γι' αυτό η μία, γι' αυτό έχει κεφάλι. Η άλλη θα μπει κατευθείαν, αλλά η μία η RP που λέγαμε γιατί είναι η βίδα, μόλις μία βίδα με κεφάλι. Είναι αυτή εδώ, θα μπει από τη μέσα τρύπα ή φλατζωτή βίδα, τέλος πάντων. Έλα. Εδώ. Το κλείνουμε αυτό. Η RP βίδα μας είναι η βίδα με κεφάλι στην μέσα τρύπα. Στην τρύπα που δεν φαίνεται. Τουλάχιστον στην τρύπα που δεν φαίνεται. Η τρύπα που τέτοιες. Της πινακίδας όπου είναι λίγο πιο μέσα η τρύπα του. Τέλος πάντων, και γι' αυτό μας έχει φλατζωτό κεφάλι. Απλά τώρα θέλει εδώ καλό τέτοιο. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν στραβώσαμε ιδιαίτερα αυτήν εδώ την. Πώς τη λένε, την γρίνια για να μπορέσουν να μπουν μετά όλες οι βίδες και αυτά σωστά. Να μπορέσουν να μπουν σωστά. Δεν ξέρω αν έχει συγκεκριμένο τρόπο αυτή να μπει. Άλλο δεν θα τη σφίξω γιατί τώρα το βλέπω εγώ να το σπάω. Νομίζω κάθεται, μια χαρά είναι. Θα βάλουμε τα. Γιατί τώρα λίγο στραβά είναι. Τώρα ήρθε λίγο στα ίσα του παραπάνω. Ναι, λίγο έτσι το έκανα με το χέρι, ας πούμε, για να έρθει λίγο πιο ίσια. Τώρα τι μας δίνει άλλο να βάζουμε. Βάλαμε εδώ τώρα μία. Και εδώ μας δείχνει τώρα τι είναι το καθένα. Α, ένα καλώδιο να περνάει από εδώ. Ποιο καλώδιο όμως μας θέλει να περνάει από εδώ. Το μακρύ καλώδιο. Λογικά γι' αυτό είναι αυτό. Σε αυτές εδώ, κάπως έτσι. Τσακ, στη μία κουμπώνει, στην άλλη βάζει η βίδα. Σε ποιο όμως μπαίνει η βίδα, σε ποιο κουμπώνει. Η βίδα φαντάζομαι θα μπαίνει. Ναι, η βίδα φαντάζομαι θα μπαίνει στη δεύτερη τρύπα. Στην έξω τρύπα, ναι. Αλλά ποιο καλώδιο θέλει. Το μακρύ. Κάτσε ρε. Περίμενε, τώρα νομίζω το κρατάω ανάποδα. Ναι, εδώ. Έχουμε και τα βιδάκια εκεί. Όπου με φοβίζουν λίγο. Πες ότι αυτό θα κλείσει έτσι εδώ. Κάπως έτσι. Οπότε πιο καλώδιο το μεγάλο καλώδιο. Το μεγάλο καλώδιο το οποίο είναι αυτό. Απλά να περνάει μέσα από εδώ. Βλέπετε. Δηλαδή αυτό το καλώδιο, αυτό το κομμάτι. Τώρα εντάξει δεν νομίζω να παίξει ιδιαίτερο ρόλο ποια μεριά θα περνάει. Ή πόσο και αυτά. Αλλά εντάξει θα το βάλω τώρα εγώ εδώ. Και λογικά θα έχει κενό να παίξει. Προσοχή όπως το πιάνετε να μην. Ναι, βλέπετε ότι έχει κενό. Απλά το βάζει αυτό να περάσει μέσα από εδώ. Με τι βίδα. Τι βίδα μας θέλει να βάλουμε εδώ. AP. Εδώ τώρα θέλει AP βίδα. Όπου AP έχουμε αρκετές και μάλλον AP θα είναι αυτές όπου θα στερεώσουν το. Όπου μάλλον με αυτές θα κουμπώσουμε το τέτοιο. Το κάτω μέρος του ρήμφους με το βγάζω μια AP εκεί. Να έχουμε το νου μας να την ξέρουμε ότι είναι AP. Μάλλον με τις AP θα στερεώσουμε το κάτω μέρος του ρήμφους με το καπό. Οπότε τώρα εδώ βάζω τη μία AP. Απλά έχεις προσοχή. Τώρα εγώ πιέζω εκεί τη γρίλια. Αλλά ναι, αυτό έχει να παίξει. Δεν έχει θέμα. Έχει να παίξει. Πιέζω εγώ τη γρίλια και φοβάμαι μην τη στραβώσω. Κάπως έτσι για να περνάει το καλώδιο μέσα από εδώ. Τώρα αυτό γιατί. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν και καλά γιατί το κάναμε εδώ. Πρόσεξα αρκετά και δεν περνάει τώρα τόσο εύκολα. Κοίτα να δεις, μάλλον πρόσεξα αρκετά. Κακός. Α, μας έχει συγκεκριμένο. Το οδηγάει με συγκεκριμένο τρόπο το καλώδιο. Παιδιά, μας δείχνει το περνάει και μέσα από κάποια εδώ. Τώρα πες να το έσχισα πολύ. Άρα πες τώρα ότι. Ωραία, πες ότι το κλείνουμε, ρε παιδί μου. Πες ότι το βάζουμε εδώ και το κλείνουμε. Απλά θέλω να δω ποια τρύπα μας δίνει το καλώδιο να περνάει. Πες ότι το βάζουμε. Τι έφυγε. Κάτι ένιωσα να φύγει. Έλα, ρε φίλε, έφυγε αυτό. Γιατί τώρα μου φύγει αυτό, δεν είχε κλείσει καλά ή το ένα που είχε μπει χύμα, που είχε μπει πάρα πολύ εύκολα μέσα αυτό, άμα δεν κρατάνε καλά αυτά και βγαίνουν ή τι ζήτω που καήκαμε. Βγήκε που μπήκε δύσκολα, τώρα δεν θα ασχοληθώ με εκείνο. Θέλω απλά το καλώδιο να πρέπει να είναι και κρυμμένο το καλώδιο, αλλά και να είναι, δέστε εδώ. Φαντάζομαι ότι το καλώδιο που θέλουμε, ναι, περνάει μέσα. Όπως το δείχνει τώρα εδώ, περνάει μέσα από αυτήν το καλώδιο, εδώ μέσα από αυτή την. Πώς να το πω, την τρύπα τέλος πάντων ή την βάση εδώ που θα κουμπώσει το πάνω, και το άλλο κομμάτι του καλωδίου το θέλουμε πάλι να περνάει και από εκείνη μέσα. Από εδώ. Έλα. Και μετά θα το κλείσουμε.
Πώς θα βάλουν όμως μέσα εκεί βίδες, ρε εσείς. Βίδες πώς θα βάλουν μέσα εδώ. Δηλαδή, δες εδώ τι μας βάζει. Έπρεπε να μας βάλει μετά να βάλουμε τη γρίλια, ρε. Μας έβαλε πρώτα να βάλουμε τη γρίλια. Αλλά να μου πεις, ναι, πώς θα βάζαμε μετά την πινακίδα και αυτά. Δες τώρα εδώ. Θέλει να περάσουμε το καλώδιο. Κάνουμε cable margin πάλι εδώ. Και όλα τα μέρη του καλωδίου. Όχι, όχι. Μόνο το μακρόστονο καλώδιο να κάνει αυτή τη διαδρομή. Το ένα να περνάει από εκεί και το άλλο από εδώ. Αλλά είναι λίγο τρίκι κομμάτι. Γιατί δεν κάθεται. Και δεν θέλω. Θα άμα χάσουμε το ένα, θα φύγει και το άλλο. Αυτό δεν θέλω να. Θέλω να μπει και να μείνει εδώ, ναι. Κάπως έτσι. Α! Γι' αυτό ρε εσείς δεν μας έβαλε να τη σφίξουμε αυτή. Αυτό θα το σφίξουμε. Μπορούμε τώρα να το βάλουμε. Γι' αυτό δεν μας έβαζε να τη σφίγγουμε. Τώρα, ας πούμε, μπορεί να σφίξει αυτό. Άνετα. Απλά θέλω να κουμπώσει καλά. Για κάποιο λόγο δεν μου κουμπώνει καλά, ναι. Τώρα μου κούμπωσε καλά και θα μπουν οι βίδες. Γιατί τώρα θα το σφίξουμε αυτό μέσα από εδώ. Οι τρύπες που είναι μέσα από εκεί που περνούσαμε τα καλώδια φαίνονται από εδώ μέσα. Μπορεί κάποιος να τη σφίξει δηλαδή από εδώ με τις AP βίδες. Και πόσες AP βίδες θα βάλουμε τώρα εδώ. Θα είναι το ερώτημα. 2 και 2. 2 εδώ και 2 εκεί μέσα, μάλλον. Μάλλον αυτές τις 4 AP θα βάλουμε. Και πόσες AP έχουμε ρε εσείς. Γιατί για την ώρα τόσες βλέπω. 3 και θα περισσέψουν 2 AP βίδες. Δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί γιατί μία είχαμε βγάλει ήδη πριν. Οπότε βγάζω τώρα αυτές. Γιατί 2 βλέπω να μπαίνουν εδώ. Και 2 μέσα εκεί. Σε αυτά τα σημεία που περάσαμε τα καλώδια. Περάσαμε τα καλώδια από πίσω, οι τρύπες είναι εδώ. Απλά, ναι, για να σφίξουν θέλει να τις σφίξουμε από μέσα. Το περίεργο θα είναι λίγο αυτό, αλλά όχι, μόλις σφίξουν πιστεύω θα κάτσει κομπλέ, ναι, ναι, ναι. Οπότε τις σφίγγω προσεκτικά, όμως τώρα δεν θέλω να το γρατζουνίσω ιδιαίτερα. Αυτό, θα τις βάλω μια όλες και μετά θα το σφίξω. Θα τις βάλω μια όλες, τις βίδες, έλα. Εδώ. Αυτή ας πούμε έκανε να πιάνει. Έκανε να μπαίνει, δεν την σφίγγω άλλο, θα τις καργάρω όλες μετά. Οι πιο περίεργες ήταν αυτές που είναι μέσα στη γρίλια, εκεί που βάλαμε τα καλώδια, ρε παιδί μου, εντάξει. Οι πιο περίεργες ήταν αυτές. Και τώρα οι άλλες μέσα εκεί, φοβάμαι μην γρατζουνίσουμε τη γρίλια ή μην κάνω καμιά γκάφα εδώ. Γιατί είναι λίγο. Δες. Δεν θέλω να σπάσω τη γρίλια. Τώρα κάνω τη γρίλια λίγο με το χέρι. Γιατί είναι όντως περίεργο κομμάτι αυτό. Έλα ρε. Όχι, τώρα μπαίνει στραβά. Δεν θα μπει. Θέλει να. Πιάσει. Έλα. Τώρα πρέπει να πιάσει. Ναι. Τώρα πρέπει να πιάσει. Αν δεν το κλώτσα ιδιαίτερα, γιατί είναι η βίδα να μπει εδώ, ναι, και τώρα έκανα λίγο με το χέρι τσαλάκωσα αυτήν. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν τσαλακώθηκε πάρα πολύ. Ή τουλάχιστον δεν έγινε μεγάλη ζημιά. Γιατί θέλει συγκεκριμένο τρόπο. Είναι λίγο η βίδα προς τα αριστερά. Προς τα αριστερά, είναι λίγο προς τα μπροστά. Έχει μια κλίση όπως είναι. Και είναι αυτά. Τώρα νομίζω. Νομίζω ότι κούμπωσα. Ναι, δεν θέλω να το σφίξω και ιδιαίτερα. Έλα, ακόμα λίγο. Αυτή ήταν που είπαμε ότι μάλλον έσφιξε. Και αυτές εδώ τώρα που είναι λίγο στραβιές. Και το φοβάμαι και λίγο. Ναι, η μπογιά του. Η μπογιά του, η βαφή του είναι λίγο κάπως. Εδώ. Έσφιξε και αυτό. Εδώ δεν κάναμε ιδιαίτερες ρατζουνιές. Μόλις τις βίδες φαντάζομαι αυτό θα έρθει στα ίσα του. Αυτά. Α! Αυτά εδώ είναι για. Ναι! Αυτά είναι τάπες! Παιδάκια μου καλά, αυτά είναι τάπες! Για να μπουν εδώ και να μην φαίνεται η δουλειά. Έχουν όμως αριστερό-δεξί. 8R και 8 τέτοιο. Έχουν αριστερό-δεξί, αλλά. Α, πώς τα ξεχωρίζει. Κάτσε, πρέπει να έχουν κάτι για να τα ξεχωρίσει. Ναι, ναι, ναι. Το ένα έχει αυτό το. Έχει κάτω ένα κοψιματάκι. Το ένα έχει κάτω ένα κοψιματάκι. Είναι το 8R. Αυτό που έχει το κοψιματάκι. Οπότε αυτό που έχει το κοψιματάκι μάλλον να μπει από εδώ. Ναι. Το έλα. Δεν θέλει καλύτερο πάτημα. Όχι, νομίζω μπήκε. Και το άλλο είναι από εδώ. Το άλλο δεν έχει δεξιά αριστερό. Όχι, δεν έχει βασικά. Να έχουν τα ξεχωρίζει τα κομμάτια. Αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Απλά έχουν λίγο συγκεκριμένο τρόπο που θα μπουν. Και αυτά τα φοβάμαι ότι θα βγουν. Αλλά τέλος πάντων, ειδικά άμα τα κάνουν με το χέρι μας εμείς. Ναι. Κάπως έτσι. Κάπου εδώ είναι αυτά.
Νομίζω εσείς το 8R το βάλαμε από εδώ, ναι, αυτό δεν είναι το 8R, όχι, τα βάλαμε λάθος. Το 8R είναι το άλλο. Τα βάλα λάθος με το όπως το έβλεπα, ναι. Το 8R είναι να μπει από εδώ, οπότε τώρα μήπως μπουν καλύτερα. Τώρα μήπως μπουν λίγο πιο καλά, θέλει και το συγκεκριμένο, ναι. Τώρα μπήκανε καλύτερα, όντως τώρα μπήκε πιο μέσα. Δεν φαίνεται τόσο. Αλλά θέλει και συγκεκριμένο orientation. Ναι. Τώρα μπήκαν καλύτερα. Προσοχή να το βάλεις σωστά το 8R από εδώ πριν το βάλα. Πριν το βάλα ανάποδα. Τι μας δείχνει τώρα εδώ. Κάτι εδώ μας δείχνει το καλώδιο. Αλλά δεν ξέρω αν θέλω να ασχοληθώ εσείς. Α! Μας δείχνει να πιάνουμε το καλώδιο με ταινία. Με αυτή την αυτοκόλλητη ταινία. Αλλά πού. Πες ότι το βάζει εδώ. Πού το δείχνει, για να μην φαίνεται από μπροστά, να το πιάνει εδώ πέρα. Λογικά ναι, εδώ κάτω, για να μην φαίνεται λογικά. Δεν ξέρω τώρα αν θέλω να το πιάσω ιδιαίτερα. Τώρα δεν θα το κάνω, για να μην πως δεν μας βολέψει μετά, νομίζω πιο μετά. Γιατί τώρα ότι άλλος όπως μπήκε εδώ δεν φαίνεται. Ήμως κρατήσουμε τις ταινίες αυτές, θα τις χρησιμοποιήσουμε αλλού. Σε άλλο μέρος. Γιατί το καλώδιο που σε έκατσε όντως δεν φαίνεται. Τώρα εδώ στην ταινία, στην φωτογραφία σου μάλλον. Μας δείχνει το καλώδιο να το βάζουμε εδώ, την ταινία να την πιάνουμε εδώ πίσω. Το εδώ πίσω είναι μέσα εδώ, να βάλουμε απλά μια ταινία μέσα εδώ. Αλλά δεν νομίζω ότι μου χρειάζεται αυτό. Να το πιάσω, άντε θα το πιάσω. Και άμα γίνει κάτι θα το ξεκολλήσουμε αυτό τώρα για να μην φαίνεται ή να είναι πιο σταθερό, δεν ξέρω. Τώρα εγώ θα το πιάσω εκεί με αυτήν, αν μπορέσω να την βγάλω. Πες. Γιατί είναι λίγο τέτοια. Όταν είναι λίγο περίεργη. Και πού να το βάλω. Το βάλω. Πού να το πιάσω τώρα. Θα το πιάσω έτσι εδώ. Κάπως έτσι. Όχι, βλακή έκανα. Τι να το πιάσω εδώ και τι να. Δεν κολλάει καν αυτό. Δεν κολλάει καν ιδιαίτερα καλά. Δεν ξέρω. Αν με έψησε αυτό. Τώρα έγινε βλακή εδώ. Πες ότι το πιάνεις εκεί και αυτό το βάζεις, άμα το βάλουμε αυτό από μέσα, άμα το βάλω έτσι από εδώ, κάπως έτσι. Εντάξει, τώρα εκεί για να μην φαίνεται, δεν ξέρω, έπιασε. Εδώ, και τώρα από μπροστά σίγουρα δεν φαίνεται το καλώδιο της ρίγης. Τώρα τα μάξιμα θα είναι εδώ και μετά αυτά τα καλώδια θα πάνε από το πλάι. Φαντάζομαι κάπου. Ναι. Okay. Αυτή τη δουλειά έχει με το καλώδιο. Και για τελευταίο κομμάτι νομίζω είναι να βάλουμε όλες τις βίδες στη γρίνια. Να τελειώσουμε και με τη γρίνια να την κάνουμε σταθερή. Και αυτό. Απλά ναι, μου τη δίνει στα νεύρα γιατί είναι λίγο στραβιά. Ή στραβός είναι ο γυαλός που λέει στραβά αρμενίζουμε. Αλλά όχι. Τώρα είναι αυτές οι μικρούτσικες βίδες. Όπου θέλει να βάλουμε πόσες, 1, 2, 3, 4, 5 και μία βάλαμε 6, οπότε σύνολο έχει 6, εδώ πόσες έχω, 2, 4, 6, ναι, και μία που θα περισσέψει θα την κάνω στην άκρη. Αυτό είναι που βγήκε από εδώ, τώρα δεν θα ασχοληθώ με αυτήν την χαζομάρα, να βάλω τις βίδες εδώ, είναι εκείνο που βγήκε από εκεί, ας το βάλω μετά και μόνος το βάλω λίγη κόλλα, γιατί όπως μπήκε εύκολα, έτσι εύκολα βγήκε κιόλας. Πού πήγε η βίδα μας τώρα, αυτές είναι deep μικρούτσικες οι βίδες, είναι πάρα πολύ μικρές. Να ξεκινήσω με την κάτω. Ναι. Και όχι, καλύτερα. Καλύτερο πατήστε το. Να δείτε εξ αρχής την τρύπα. Αν δείτε εξ αρχής την τρύπα, μετά να μπορέσει να σφίξει. Τώρα εκείνο που πήγα να κάνω εγώ, δεν πέτυχε το εγχείρημα. Έλα. Είναι μικρούτσικες, μωρέ. Και θέλω να ξεκινήσουν να πιάνουν. Όχι, τώρα δεν παίζει να. Δεν πρέπει καν να σφίγγει. Δεν ξέρω. Εδώ παίζει δηλαδή να την πήγε αλλού. Αριστερά, δεξιά, τελείως. Θα δω. Γιατί είναι περίεργο τώρα αυτό. Είναι λίγο περίεργο το να πιάσουν αυτές οι μικρές τρυπούλες εδώ. Γιατί και αυτή είναι λίγο εύκαπτη και δεν είναι τελείως στην ευθεία. Η τέτοια η γρίλια. Έλα. Ναι. Εδώ ας πούμε αυτή θα πιάσει κανονικά. Ή το κλωτσάει. Τι ακριβώς κάνει δεν ξέρω.
Ή θέλει να ανοίξουν εμείς καλύτερα την τρύπα. Να βάζω βάλω μια όλη σου. Ότι φάνηκε να πιάνει. Φάνηκε να πιάνει. Απλά δεν φαίνεται να σφίγγει. Μάλλον θέλει καλό πάτημα. Γιατί λογικά εμείς ανοίγουμε τις τρύπες και είναι που είναι μικρές. Εμείς ανοίγουμε τις βόλτες και είναι που είναι μικρά βιδάκια. Είναι και δύσκολο. Δες το κατσαβίδι, ρε. Όχι. Θέλει ακόμα πιο μικρό κατσαβίδι. Οπότε θα τις βάλουμε αυτό που είναι μαγνητικό και μετά θα τις φίξουμε το. Με το άλλο που έχουμε. Ναι, και τώρα πως μπήκε αυτό, δεν θα μπορέσει να μπει αυτή η ρεσή. Δεν θα μπορέσει να μπει αυτή η βίδα. Εδώ. Έλα. Όχι, όχι. Μπαίνει, 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 μπαίνει. Μπαίνει και θα το κρατήσει και στη θέση του μια χαρά. Και έμεινε μόνο μία βίδα να βάλουμε. Η κάτω αριστερά. Και θα τις φίξω. Θέλω να τις φίξω μια όλες. Για να δω το τελικό. Το τελικό αποτέλεσμα. Ξέρεις, κρατάει στη θέση του. Μπήκε καλά. Πώς είναι. Εδώ. Κάπως έτσι. Μπήκαν όλες οι βίδες. Όλες πιάσανε και αυτά. Αλλά θέλω μια να τους φίξω για να κάτσει αυτή τώρα. Να δω πώς θα κάτσει. Θέλω μια να τις φίξω όλες. Και μάλλον με το πιο μικρό μας κατσαβιδάκι λίγο. Και μπορώ να πω ότι σφίξαν όλες και όντως έχει πάρει τη μορφή του αυτό τώρα, δεν ξέρω πόσο θα φανεί, αλλά έχει κάνει και καμπύλη, έχει πάρει τη μορφή του, πώς το λένε, του ρίγχους, εδώ μόλις σφίξουν όλες τις βίδες. Θα είναι προσοχή γιατί εγώ νομίζω ότι κλώτσα όλες τις βίδες. Για νομίζω ότι πραγματικά όλες τις βίδες έτσι κλώτσα. Δεν ξέρω, μόνο μία πρέπει να έρκεσαι καλά, είναι λίγο γιατί μικρές βίδες, μικρά πάσα αυτά. Η μία αυτή πήγε να μου κάνει κόγξα να μην πιάσει να την πετάξει τελείως. Μετά με λίγο παραπάνω δύναμη έσφιξε. Τώρα, άμα κάποιος έχει αυτό το θέμα, θα χρειαστεί κανιά κόλλα. Κάνα τέτοιο. Δηλαδή, κόλλα μέσα στην τρύπα για να βάλουμε τη βίδα να την κρατήσει εκεί μέχρι να παγώσει κάπως έτσι. Τώρα αυτό φαίνεται να έπιασε. Φαίνεται να κράτησε και μου φαίνεται και μια χαρά. Πήρε και το σχέδιο του, δηλαδή η γρίλια εδώ. Όχι, νομίζω ότι είναι κομπλέ. Εντάξει, τώρα τα καλώδια εδώ που φαίνονται κάποια στιγμή θα τα κρύψουμε κάπως αλλιώς. Φαντάζομαι ή κάπου θα τα περνάμε από εδώ και αυτά. Τώρα δεν με απασχολούν ιδιαίτερα τα καλώδια. Έχει αρχίσει να παίρνει μορφή. Έχει αρχίσει να παίρνει μορφή, να βάζουμε αυτά, να γίνεται ωραίο. Ναι, μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Δεν ξέρω τα πλαστικά του. Ποιοτικά, okay, δεν. Έχει θεματάκια. Νομίζω ποιοτικά τα πλαστικά του και αυτά. Δηλαδή σε σχέση με άλλα που έχω συνηθίσει και αυτά. Αλλά εντάξει, όχι, τη δουλειά του θα την κάνει. Και φαίνεται να γίνεται όμορφο. Είναι όμορφο. Δηλαδή αυτό που κρατάμε μέχρι στιγμής στα χέρια μας που έχουμε φτιάξει μπροστά έτσι ένα αρκετό κομμάτι με το ρίγμα, στην πινακίδα, αυτά που τον ντύσαμε και λίγο είναι ωραίο. Αυτά. Αυτά. Όχι, είχαμε δουλίτσα σήμερα. Λεπτοδουλίτσα. Ψιλολόγια και τέτοια που είναι λίγο ζόρικα. Φάγανε πιο πολύ χρόνο στο να μπουν λόγω ότι είναι μικρά κομμάτια. Αλλά εντάξει, ξεκίνησε να παίρνει λίγο μορφή το μπροστά κομμάτι τουλάχιστον. Όπου εδώ το πηγαίνει έτσι μας το ξεκινάει τουλάχιστον. Εντάξει, μπορεί μετά να τα αφήσουμε και αρχίζουμε να πιάνουμε σασί και τέτοια, θα δούμε. Αυτά. Το βλέπετε και εσείς εννοείται, μου γράφετε κάτω στα σχόλια ό,τι θέλετε. Να ευχηθώ και πάλι να έχετε ένα όμορφο μπουσουκού όλοι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμάς. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι. Και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.